Πέτρου Καρσιώτη βρέθηκε νεκρή πριν από λίγο, Πέτρο. Όπως είχε μεταδώσει ο Αλφα από χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όλα τα στοιχεία συνέκλιναν στην περίπτωση να έχει πέσει, να βρίσκεται σε χαράδρα της περιοχής. Και σε αυτή τη χαράδρα, πριν από λίγο, Μαρία, κυρίες και κύριοι, ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης, ο οποίος είχε κατέβει στα 20 μέτρα σε δύσκολο σημείο, πάρα πολύ δύσκολο, μη προσβάσιμο εύκολα, βρήκε δυστυχώς για τους δικούς της ανθρώπους, δυστυχώς για αυτοί που την αγάπησαν, την Αγγλίδα αστροφυσικό ηλικίας 35 χρόνων, η οποία είχε πέσει από ύψος και πιθανότατα επειδή αποκολλήθηκε ένας βράχος, όπως τον πάτησε, τις συνθήκες ακριβώς δεν τις γνωρίζουμε, αλλά έχει πέσει πίσω της και ένας βράχος με αποτέλεσμα να αφήσει εκεί. Πιθανότατα το μεταδίδω με επιφύλαξη, αλλά τελευταία στιγμή πριν μπούμε στο στούντιο πήραμε μια πληροφορία ότι έχει πέσει μαζί της και ένας βράχος, που το πιο πιθανό είναι, πατώντας τον στην άκρη επάνω ψηλά, να υποχώρησε, να έχασε την ισορροπία της, να έπεσε κάτω και από πάνω της να ήταν ο βράχος. Και ίσως ήταν ένας λόγος για τον οποίο μέχρι τώρα, παρά το γεγονός ότι ερευνούσαν δεκάδες, εκατοντάδες άνδρες των σωστικών συνεργείων, από πυροσβέστες, αστυνομικούς και τους πάντες, τη βρήκε ένας εθελοντής, όπως σας είπα, δασοπυροσβέστης. Γιατί ήταν τυφλό το σημείο, δεν είχαν πρόσβαση. Είναι κάτοικος της περιοχής, γνωρίζει τα δύσβατα σημεία, γνωρίζει τις χαράδρες, γνωρίζει που πρέπει να ερευνήσουν. Ήδη το στίγμα από το κινητό της, από τη στιγμή που ήταν ανοιχτό, έδειξε ότι είναι σε μια απόσταση 3 χιλιόμετρων τουλάχιστον από το σπίτι στο οποίο διέμεναν, στον Άγιο Κύρικο. Άρα ήξεραν περίπου πού να ψάξουν. Έκοψαν δέντρα σήμερα τα πάντα θάμνους, μπόρεσαν και πλησίασαν. Έκαναν την αναγνώριση. Πέτρο, μείνε μαζί μου. Πάμε στο σημείο. Πάμε στην Ικαρία, στο σημείο που βρέθηκε, ναι, η άτυχη γυναίκα. Βρίσκεται ο διευθυντής του ραδιοφώνου της.